Και πάμε να περάσουμε στον καλεσμένο μας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κατσαφάνα, πρώην δήμαρχος Κυρίτιδας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Κατσαφάνα, σας καλέσαμε για ένα θέμα που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες αναφορικά με τον δρόμο, ένα έργο βελτίωσης της βατότητας του δρόμου Βλαχοκερασιά-Κολίνες, ένα έργο το οποίο το έχει αναλάβει η Αρκαδική Οικολογική Φάρμα τόσο τη μελέτη όσο και την κατασκευή. Σίγουρα θα είδατε τι ακριβώς έχει συμβεί. Είχαμε μια κόντρα ανάμεσα στον κύριο Νικολάου, τη Λαϊκή Συσπήρωση και τους ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης φάρμας, καθώς ο κύριος Νικολάου θεώρησε πως δεν πρέπει να τους ονομάζουμε ευεργέτες. Μια μεγάλη ιστορία, δεν νομίζω ότι αξίζει να μείνουμε άλλο σε αυτό το κομμάτι. Θέλω όμως από εσάς, που ήσασταν εξ αρχής υπεύθυνος, έτσι ας το πω, εντός εισαγωγικών για το συγκεκριμένο έργο, να μας πείτε πώς έχει η ιστορία. Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω ότι δεν αξίζει τον κόπο να γίνονται μάχες πολιτικού επίπεδου και τα λοιπά για ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 13-14 χρόνια τώρα. Να σας πω λίγο ιστορικά ότι το 2001 είχαμε προκαλέσει μία μελέτη προκειμένου να βελτιωθεί ο δρόμος Βλαχοκερασιάς Κολινών. Το είχε αναλάβει η κυρία Τσόλη τότε σαν εργολάβος. Στην πορεία το εγκατέλειψε για λόγους δικούς τους. Παρέμεινε εκεί και από τότε εμείς συνεχίζαμε να επιμένουμε για να μπορέσει να βελτιωθεί αυτός ο δρόμος. Δηλαδή, το έργο αυτό το είχε αναλάβει η κυρία Τσόλη μέσω περιφέρειας. Εμείς το βγάλαμε σαν Δήμο στήριξη τότε, εννοείται με μελέτη η οποία είχε εκδοθεί από την περιφέρεια τότε, δηλαδή από την τεχνική υπηρεσία του. Αλλά δεν μπόρεσε να υποδοθεί, μας λέτε, το έργο. Ναι, δεν προχώρησε το έργο, είχαν γίνει κάποια κομμάτια, δεν προχώρησε ποτέ. Στη συνέχεια επιμέναμε ότι έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει, περάσαν αρκετά χρόνια και φτάσαμε περίπου στο 10. Το οποίο σε κάποια στιγμή ο κύριος Κωνσταντόπουλος, τότε ο νομάρχης της Αρκαδίας, αποδέχτηκε μία πρόταση των ιδιοκτών της φάρμας να βάλουν κάποια χρήματα για να βελτιώσουν ένα κομμάτι τουλάχιστον. Και έτσι ξεκίνησε και έγινε ένα κομμάτι από τον Αγίο Χριστόφορο προς την Κολίνα, γύρω στα 4 χιλιόμετρα, διαπλάντηση του δρόμου. Αφού έγινε αυτό το κομμάτι, τότε διανύχθηκε, με την παρουσία τη δικιά μου, γιατί ήμουν τότε στο Δήμο Σκυρίτητας ακόμη. Και στη συνέχεια, τελειώνοντας αυτό το κομμάτι, έπρεπε κάποια στιγμή να συνεχιστεί για να φτιαχτεί, για να γίνει άσφαλτος αυτό που φτιάχτηκε, αλλά και να βελτιωθούν και άλλα κομμάτια. Έτσι τότε, το 2011, πλέον ήμουν αντιδήμαρχος στην Τρίπολη πλέον, είχε τελειώσει ο Δήμος Σκυρίτητας, βρεθήκαμε με τον κύριο Γιανακούρα, σαν εκπρόσωπο της περιφέρειας, τεχνική υπηρεσία του, το δασάρχη, ήμουνα εγώ, ο κ. Καμενάκης και διάφοροι άλλοι παράγοντες, είχαν πάει στην περιοχή εκεί στο δρόμο και συζητούσαμε την περίπτωση να βελτιωθεί παραπέρα ο δρόμος αυτός. Τότε συμφωνήσαμε όλοι ότι θα πρέπει να προηγηθεί μια μελέτη και τα λοιπά για να δούμε τα κομμάτια αυτά που πρέπει να βελτιωθούν κλπ. Η μελέτη αυτή ξεκίνησε με τη δικιά μου συμμετοχή. Έγινε, πραγματοποιήθηκε αυτή η μελέτη το 2011, η οποία κατατέθηκε στην περιφέρεια τότε Πελοποννήσου, στις τεχνικές υπηρεσίες, για να βελτιωθεί πέρα ο δρόμος. Αυτό καθυστέρησε 2-2,5 χρόνια, δεν είχε γίνει τίποτα. Εμείς ζητούσαμε επιμόνως να δούμε τι θα γίνει, με υπογραφές των δημοτών και διάφορα τέτοια. Τελικά, μετά από 2 χρόνια, έγινε μια αυτοψία πάλι από την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας, για να προχωρήσει παραπέρα στη μελέτη, η οποία πέρασαν άλλα 2 χρόνια και τελικά γύρω στο 13 κάπου και 14 ολοκληρώθηκε αυτή η μελέτη, πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ζητούσαμε τότε, γιατί από την αρχή ήταν η πρόθεση και η διάθεση των ιδιοκτητών της Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας για να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Πέρασαν τελικά, περίπου δηλαδή από το 2001, μιλάμε τώρα, ναι, 14 χρόνια ιστορία. Ναι, είναι ολόκληρη ιστορία. Γι' αυτό και εγώ ασχολήθηκα λίγο με το θέμα και πάμε τώρα διαφορετικά. Δεν είχα κανένα λόγο να ασχοληθώ, ήταν ένα θέμα σημερινό, γιατί δεν μου έπεφτε λόγος και δεν είχε κανένα λόγο να επέμβω, έτσι. Άρα τι γίνεται τώρα. Αφού έγιναν όλα αυτά, δεν μας έδωσαν ποτέ από την περιφέρεια την έγκριση επέμβασης, έτσι.
φτάσαμε μέχρι κάποιο σημείο, ολοκληρώθηκε η μελέτη, έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς την εχωρίσαμε στην περιφέρεια τη μελέτη αυτή για να μπορέσει η περιφέρεια να κάνει τη δουλειά. Δεν έγινε ποτέ αυτό, δεν μας δόθηκε ποτέ η έκκληση. Και μετά από διάφορες προσπάθειες κλπ. Κλπ. Βρήκαμε κάποιους άλλους τρόπους να γίνει. Σας είπανε γιατί δεν σας δίνουν την έγκριση αφού είχε προχωρήσει η μελέτη? Ζητούσαν κάποια στιγμή να τους δώσει φάρμα τα λεφτά και θα το κάνουν κάποια στιγμή αυτή και τα λοιπά. Αυτό δεν, δεν έγινε, δεν έγινε αποδεκτό. Και βρήκαμε κάποιο τρόπο να προχωρήσει μέσω του Δήμου, σαν κύριος του έργου, ο οποίος Δήμος, σε συνεργασία με το Δασαρχείο, ότι έτσι κι αλλιώς η χάραξη είναι μέσα στο δάσος. Είναι μέσα, δηλαδή δεν έπεφτε και τόσο στις αρμοδιότητες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ήταν μέσα στο δάσος. Άρα δηλαδή ήταν θέμα και του Δασαρχείου περισσότερο να δώσει την έκκληση επέμβασης. Λοιπόν, και ο τρόπος που βρήκαμε ήταν να πάει να ζητήσουμε από την περιφέρεια η μελέτη αυτή να έρθει στο Δήμο και ο Δήμος με το Δασαρχείο να ξεκινήσει μια διαδικασία για να προωθεί αυτό το έργο. Κύριε Κατσαφάνα, λοιπόν, γνωρίζετε πολύ καλά την περιοχή. Θέλω να μου πείτε λοιπόν πού θα ωφελήσει το συγκεκριμένο έργο, γιατί δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος δρόμος που θα μπορούν και οι κάτοικοι των γύρω χωριών να εξυπηρετηθούν, αλλά εξυπηρετεί, αν δεν κάνω λάθος, ολόκληρη την πρόσβαση. Το όλο σκεφτικό το δικό μας ήταν από παλιά, δηλαδή όχι τώρα, ότι επειδή έτσι κι αλλιώς το σύμπλεγμα Σκυρίτιδος είχε προβλήματα και από αντιπυρικές ζώνες και μια σε άλλα πράγματα. Σκεφτόμασταν ότι αυτός ο δρόμος, δηλαδή η διάνοιξη του δρόμου του μαζί με τον υπάρχοντα δρόμο και τα λοιπά, θα μπορούσε να αποτελέσουν και μια ζώνη πυρασφάλειας, αρκετού πλάτους, δηλαδή με βάσεις προδιαγραφές και τα λοιπά, για να μπορέσει να χωριστεί το δάσος στη μέση, να μπορούμε να το προφυλάσσουμε και από ενδεχόμενες φωτιές και τα λοιπά. Δηλαδή είχε ένα πολλαπλό χαρακτήρα, σύν ότι θα υπήρχε μια ευθυγράμμιση των χιλιάδων στροφών που υπάρχουν εκεί πέρα και που το ζουν περισσότερο οι κάτοικοι που πάνε πάνω κάτω. Μην κοιτάτε κάποιος που πάει για τουρισμό και μια φορά, και δύο οι στροφές. Αυτοί που πηγαίνουν πάνω κάτω και εμείς που πηγαίνουν πάνω κάτω το αισθανόμαστε αρκετά και έτσι υπήρχε το αίτημα από την Κολίνα, από τους κύριους, από τους κατοίκους των Κολινών για να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο. Λοιπόν, για να μην πολυλογούμε, το θέμα είναι ότι έφτασε στο Δήμο και εγώ δήλωσα στο Δήμο με ένα έγγραφο που έκανα και από εκεί εμπλέκεται το όνομα το δικό μου ότι έχουμε αναλάβει αυτό το έργο να το κάνουμε από χρόνια με χρήματα που θα τα δώσει η Φάρμα ή θα βάλει κατασκευαστές να το φτιάξουν με την επίβλεψη της περιφέρειας του Δήμου και του Δασαρχείου και όλων των φορέων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ζητήσαμε δηλαδή να κάνουμε κάτι από μόνοι μας κτλ. Ήταν μια διαδικασία η οποία όπως προβλέπει ο νόμος θα μπορούσαμε να και να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Ήταν να περίπου να κοπούν γύρω στις 150 στροφές περίπου σε όλο αυτό το δρόμο δηλαδή. Μάλιστα. Και αυτό σας λέω αποφασίστηκε επί τόπου με αυτούς τους παράγοντες που σας είπα στην αρχή. Το 2010 ξεκίνησε την ιστορία, το 2011 έγινε η μελέτη και φτάσαμε το που φτάσαμε. Κύριε Κατσαφάνα, και φτάσαμε στο σημείο τώρα να τεχωνόμαστε για κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δηλαδή γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι οι ακροατές μας έχουν καταλάβει πολύ καλά. Όπως και να έχει, εγώ θέλω να μου πείτε, επειδή κάποιοι έτσι αγαπούν τους αριθμούς και αρέσκονται στο να γράφουν διάφορους αριθμούς έτσι χωρίς να τους έχουν ελέγξει μάλιστα στη δελτία τύπου, να πούμε για έναν αριθμό που αληθεύει. Θέλω λοιπόν από την εμπειρία σας να μου πείτε πόσο περίπου είναι το κόστος για να καταλάβουν και οι ακροατές μας αυτής της μελέτης και της κατασκευής του συγκεκριμένου δρόμου. Κοιτάξτε, το κόστος με βάση τα στοιχεία που έχουμε βγάλει και γράφει και μέσα η μελέτη, γιατί το έβγαλα εγώ αυτό το πράγμα, είναι γύρω στις 600.000 όσον αφορά το θέμα, χωρίς ΦΠΑ εννοείται, το θέμα της διάνοιξης. Οπότε θα υπάρχει και ένα επιπλέον κόστος μετά ασφαλτόστρωσης και τα λοιπά, το οποίο θα το αναλάβανε φαντάζομαι η περιφέρεια και τα λοιπά, κάπως έτσι είχε συζητηθεί στην αρχή. Μάλιστα. Χωρίς να βγάζω από τη μέση το κόστος που χρειάζεται, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν θέματα που αφορούν πλέον το Δασαρχείο. Εκεί το Δασαρχείο πρέπει να κάνει διαχειριστική μελέτη που χρειάζονται κάποια χρήματα. Η διαχειριστική μελέτη θα προκαλέσει μετά την κοπή των δέντρων και τη δημοπράτηση των δέντρων που θα κοπούνε και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία την οποία είναι λίγο πολύπλοκη για τον πολύ κόσμο, αλλά επαστός είναι διαδικασία που ακολουθούμε πάντα σε όλα αυτά τα έργα που θέλουμε να κάνουμε. Άρα δηλαδή έχει ένα κόστος επαστός, αλλά εγώ δεν θέλω να μείνουμε ούτε στους αριθμούς ούτε στο κόστος, γιατί σε τελευταία ανάλυση όσο θυμάμαι την περίοδο που ήμουν εκεί πέρα και τα λοιπά,
έχουν δοθεί αρκετά χρήματα για διάφορες δουλειές. Έχουμε ανοίξει άλλους δρόμους, έχουμε κάνει δίκτυα ίδρυψη, έχουμε κάνει διάφορα τέτοια άλλα πράγματα και με τη βοήθεια των ανθρώπων εκεί της Φάρμας. Και θεωρώ ότι είναι. Δεν ξέρω, είναι έργα τα οποία δεν έχουν γίνει και γνωστά, γιατί είναι και η επιλογή αυτή των ανθρώπων της Φάρμας. Δεν θέλουν να το καταλάβουν. Δεν ασχολήθηκαν, ποτέ να τα προβάλλουν. Πρώτον, εκείνο που εγώ μπορώ να πω μονάχα είναι ότι κάποια έργα τα οποία ήταν μεγαλύτερες εμβέλειες κτλ. Ήταν θέματα τα οποία τα είχα βάλει εγώ προσωπικά στο Συμβούλιο και δεν είχε διαφωνήσει τότε κανένας. Υπήρχε πάλι και τότε μια ψηλοένσταση, αλλά όχι τόσο πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι όταν έβαλα το θέμα να μεταφέρουμε νερό στην Κολίνα που δεν υπήρχε καθόλου. Και να παίρναμε νερό από το διπλανό νομό, δηλαδή, με την βοήθεια του κυρίου Περιφερειάρχη, του κυρίου Τατούλη και του Μωρέα και τα λοιπά, στα οποία εγώ είχα τη τιμή τότε να ασχοληθώ και να μαζέψω όλα αυτά τα στοιχεία και να κάνουμε μια μελέτη για να φέρουμε το νερό και να γίνει το δίκτυο, το οποίο θα πληρώναμε σαν Δήμος 650.000 για να πάμε το νερό στην Κολίνα. Αυτό έγινε πάλι από τη Φάρμα. Δηλαδή έγινε όλο το δίκτυο, έγινε πάλι από τη Φάρμα και ανέβηκε το νερό κτλ. Κάνανε οι άνθρωποι και δικιά τους γεώτρηση άλλη, γιατί η δική μας είχε στερέψει, καινούργια γεώτρηση και ανεβάσαμε το νερό και το φέραμε στη Φάρμα. Από τη Φάρμα, από τον Ευρώτα δηλαδή, στους οικισμούς των Κολινών και της Αγίας Βαρβάρας. Κύριε Κατσαφάνα, νομίζω ότι μας δώσετε μια σαφέστατη εικόνα. Και να σας πω και ένα άλλο στοιχείο, δηλαδή, επειδή και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ ούτε για πολιτικά, ο καθένας μπορεί να σκέπτεται και να λέει ό,τι θέλει. Δικαίωμά του καθένας είναι να θεωρεί τη μία ενέργεια ή την άλλη όπως θέλει, αλλά εκείνο που θέλω να πω, επειδή άκουσα δύο πράγματα και δεν μου άρεσαν καθόλου, είναι που εμπλέκονται θέματα νερά, ρεύματα και τέτοια, δεν ξέρω τι ακούω συνέχεια να πούμε, παρόλο που δεν τα παρακολουθώ τόσο πολύ. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να μπαίνουν σε μια ζυγαριά, να σταθμίζονται και να βγαίνουν και να λένε ότι εδώ είμαστε, έχουμε αυτή την πλευρά και από εδώ έχουμε την άλλη πλευρά και να δούμε αν κάποια πράγματα είναι αληθή ή δεν είναι. Τώρα να μπλέκουμε, γιατί θα μπορούσα εγώ να πω τώρα το ότι ανεβάζουν τόσα χρόνια άνθρωποι νερό και το δίνουν στα χωριά εκεί πέρα, τότε έχουν κάνει κάποιους δρόμους. Από τα οποία εμείς αυτά τα γνωρίζουν, δηλαδή, κύριε Κατσαφάνα, πάρα πολύ καλά όσοι τα λένε. Αλλά δηλαδή, όταν εισπράττουμε ανταποδικά, αυτό δεν μετράει. Δεν μπορεί να μπει σε μια ζυγαριά και να πει: παιδιά, από εδώ έχουμε αυτό και από την άλλη έχουμε το άλλο. Να μάλλον πούμε. Έχει χαλάσει αυτή η ζυγαριά, κύριε Κατσαφάνα. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε αλλιώς. Δεν ξέρω τώρα να πούμε όπως και να παίρνουν άλλα θέματα. Εντάξει. Και όχι τίποτα άλλο. Βάζουν και εμάς τώρα να θέλουμε να μιλήσουμε για θέματα με τις επιδοτήσεις και το ένα και το άλλο. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι μία επιδότηση που είχε κάποτε να μπουν οι άνθρωποι σε ένα πρόγραμμα. Να δοθεί έκκληση, αλλά δεν εκταμιεύτηκε ποτέ. Το οποίο δεν έγινε ποτέ και μάλιστα. Έχει κλείσει αυτή η υπόθεση. Έχει κλείσει αυτή η υπόθεση. Το να τραβάμε τα χαρτιά και να λέμε εδώ είναι επιδότηση και τα λοιπά, χωρίς να ξέρουμε τι έχει συμβεί και τα λοιπά, νομίζω ότι δεν αρμόζει δηλαδή τελικά τις μέρες που ζούμε, αντί να σκεφτούμε άλλα πράγματα και να δούμε τι άλλο κάνουμε. Πολύ και σωστά, να πω και πολύ κάτι σωστά. Άλλο. Πείτε μας. Και να ολοκληρώσουμε τώρα, γιατί πρέπει να βγούμε στη διεθνή φωτογραφία. Γιατί εκείνο που έχω να πω είναι ότι σήμερα φτάνουμε να ψάχνουμε για χρήματα, για να ταΐσουμε 5 ανθρώπους κτλ. Για ένα θέμα το οποίο δεν θα συμφωνούσα ποτέ δηλαδή να κάνουμε συζήτηση κτλ. Θα προτιμούσα η πολιτεία να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα κτλ. Τα οποία δεν τα λύνει. Όταν κάποιοι άνθρωποι προσφέρουν κάτι, έστω και αν είναι, δεν ξέρω τι είναι, καπιταλιστές λέει ο ένας, υπεραλιστές λέει ο άλλος, Κινέζοι λέει ο άλλος, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Πάντα όλοι μας έχουμε αποδεχτεί και έχουμε ζητήσει να συμμετέχουν και κάποιοι άνθρωποι για να βοηθήσουν μια κατάσταση. Αυτό κάναμε και αυτό κάνουμε και χωρίς καμία ιδιοτέλεια ή οτιδήποτε άλλο. Κύριε Κατσαφάνα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ και εγώ.